Ο προπονητής της ομάδας του Εθνικού Φιλιππιάδος. Η ομάδα σας έπαιξε πολύ καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε με 2-0. Στο δεύτερο δέχτηκε ένα γκολ, αγχώθηκε κάπως, αλλά κράτησε το αποτέλεσμα και πήρε αυτόν τον πρώτο τίτλο του Super Cup που γίνεται στην έψη Πρέβεζος Λευκάδος. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Είχαμε το πρώτο ημίχρονο, ήταν αποκλειστικά δικό μας. Πετύχαμε 2 γκολ. Στο δεύτερο, χωρίς να θέλουμε, αποστεχωρήσαμε λίγο. Είναι και η κούραση, ενός μηνός ομάδα είμαστε. Το τέλος πιστεύω ότι δίκαια το κατακτήσαμε. Και είμαι ευτυχισμένος, γιατί είναι και ο πρώτος θεσμός και θέλω να ευχαριστήσω την ΕΠΣ Πρέβεζας, ειδικά τον πρόεδρο Θωμά τον Κάρτσακλα, για αυτή την προσπάθεια και το θεσμό που είναι. Και πρέπει να καθιερωθεί. Να καθιερωθεί και είναι καλό για το ανεβάζει το επίπεδο του τουριστικού ποδοσφαίρου, εδώ της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας. Είμαστε χαρούμενοι που το κατακτήσαμε. Είναι ο πρώτος στόχος μέσα στη χρονιά. Είναι το κύπελλο Αρσεχνών και το πρωτάθλημα που είναι να παραμείνουμε γρήγορα στην κατηγορία. Και ό,τι καλύτερο μπορεί να προκύψει στη συνέχεια θα το δούμε στο πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα νέο φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι περίπου λίγο αναβαθμισμένη η παλιά ΔΕΛΤΑ Εθνική. Ναι, αυτό το παλιό περιφερειακό πιστεύουμε να θέλουμε και εμείς να δούμε το επίπεδο των ομάδων. Εμείς προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά μας να φτιάξουμε ένα καλό σύνολο και πιστεύω ότι σιγά σιγά όσο θα περνά ο καιρός θα γινόμαστε και καλύτεροι. Μπορεί και να ενισχυθούμε ακόμη παρόλο τα δύο. Την προβληματική κατάσταση που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τα οικονομικά που μαστίζουν όλη την Ελλάδα. Θα προσπαθήσουμε κάτι στην αρχική περίοδο πριν λήξει να κάνουμε μια προσθήκη ενός παίκτη, αν είναι και δύο, για να μπορέσει η ομάδα να έχει μια πορεία αντάξια της ιστορίας της. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, να πω ότι ευχαριστώ. Και εμείς να σας πούμε συγχαρητήρια, να ευχηθούμε καλή πορεία στο Κύπρο και στο πρωτάθλημα και όχι μόνο για τον Εθνικό, για όλες τις ομάδες που έχει και τέσσερις ομάδες. Είναι η μοναδική που έχει τέσσερις ομάδες στο περιφερειακό. Μακάρι, αν και είναι πολύ δύσκολο να σωθούν και οι τέσσερις ομάδες. Για τον Τηλικράτη δεν ξέρουμε, αν μακάρι να κατέβει. Μακάρι να κατέβει την ιστορική ομάδα. Η ιστορική ομάδα έχει περάσει και από εκεί. Ναι, εντάξει, και πια από την Πρέβεζα είναι ότι καλύτερο και στα προσωπικά μου με την Πρέβεζα, στην ΓΑΜΑ Εθνική, στην ΔΕΛΤΑ. Να ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο για τις τέσσερις ομάδες της ΕΠΣ. Και εγώ να το καλύτερο. Να είστε καλά και συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ.